πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, καλά κάνετε και μας ενημερώνετε και είναι η καλύτερη ώρα αυτή που περνάει το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί ενημερωνόμαστε και από μεριά μας λέμε μερικά πράγματα. Να πω ότι καταρχάς νομίζω ότι, και το ξέρω ο κύριος Δήμαρχος, ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη και το γνωρίζει ποιο είναι. Άρα φαντάσματα κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν. Το πολιτικό σύστημα που λειτουργούμε είναι αστική δημοκρατία. Που νομίζω και η παράταξή σας την υπηρετεί και θέλει να την κάνει και καλύτερη. Σε αυτή την αστική δημοκρατία λοιπόν υπάρχει ελευθερία του τύπου. Είναι άκομψο, κύριε Δήμαρχε, αν μη τι άλλο, δεν μου έχετε καλά δηλαδή να απειλείτε με μηνύσεις κάποιους που διαφωνούν με τη λογική σας. Ακόμα και αν διαστρεβλώνετε τις θέσεις σας. Δεν είναι σωστό να απειλείτε με μηνύσεις. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Βεβαίως πάντα υπερβολές υπάρχουν. Αλλά οι υπερβολές και η διαστρέβλωση της αλήθειας είναι σύμφυτη αυτού του πράγματος που λέμε αστική δημοκρατία. Τι να κάνουμε όμως. Θα πρέπει να τα υποστούμε αυτά, να τα υποστούμε αυτά, όχι όμως με μηνύσεις και απειλές. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξή μας ψήφισε λευκό στη λύση που δόθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Και δεν ψήφισε λευκό τυχαία. Ψήφισε λευκό για το μοναδικό λόγο ότι δεν έδινε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στην προσωρινή λύση. Μόνο για αυτό το λόγο. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά να κάνουμε αντιπολίτευση στην ουσία. Η λύση που δόθηκε, και αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι ότι είναι πολύ σοβαρός παράγοντας η παρέμβαση του κόσμου της Λευκάδας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κατά τη δική μας άποψη λοιπόν ήταν καταλύτης η παρέμβαση του κόσμου για να επισπευθεί όσο μπορούμε πιο γρήγορα αυτή η λύση που δόθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, όμως στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είπατε μόνο αυτό. Είπατε ότι έχετε στο μυαλό σας και επεξεργάζεστε και μια συνολικότερη λύση του προβλήματος, που συμφωνάμε. Αυτή η λύση λοιπόν, και έχει δίκιο η Μαριάννα σε αυτό, δεν πρέπει να αφήσει έξω το καρκίνωμα αυτό που υπάρχει πάνω από την απόρπαινα. Τελεία και παύλα. Αυτό το πράγμα είναι ένα καρκίνωμα. Και οι επιπτώσεις αυτού του καρκινώματος είναι και οι καταπτώσεις που γίνονται, αλλά είναι από συγκεκριμένους παράγοντες που γίνονται. Δηλαδή το ότι εκεί μπήκε χέρι ανθρώπινο και γι' αυτό πέφτει. Άρα πρέπει να αποκατασταθεί. Εμείς λοιπόν βλέπουμε αυτό το ζήτημα σαν πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει να το δούμε σαν λύση την αποκατάστασή του και αισθητικά ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα τέτοιες αποκαταστάσεις που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές και φθηνές και με καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Και μπορεί ακόμα και να έχει και όφελος, γιατί ακόμα και στον πολιτισμό μπορεί να έχει όφελος. Άλλη φορά θα τα πούμε αυτά, αν χρειαστεί να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν και μελέτες και λοιπά. Αλλά δεν θα μας πρέπει να φύγει από το μυαλό μας και από το μυαλό του μελλοντικού Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί και να αποκατασταθεί σωστά. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε το θέμα και νομίζω ότι σε μια συνολικότερη αποκατάσταση αυτή η προσωρινή λύση που δίνουμε τώρα μπορεί να είναι και συνολική λύση. Να μην χρειαστεί να δώσουμε άλλη λύση δηλαδή. Αυτό βέβαια εξετάται από μελέτες κλπ. Όμως
Θα πρέπει να πούμε και το άλλο. Καλά έκανε ο δήμαρχος και έκλεισε το δρόμο. Αν τον έκλεισε ο δήμαρχος, αν τον έκλεισε η παράταξη, το δημοτικό συμβούλιο κλπ. Όταν γίνεται ζήτημα και μας λένε οι υπεύθυνοι ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος, δεν κατάλαβα τι άλλη λύση έπρεπε να δοθεί. Τι άλλη λύση έπρεπε να δοθεί. Ας λένε τα μέσα ενημέρωσης. Ας λένε, δεν είναι, λες μια γνώμη ανεύθυνα, λες μια γνώμη εντάξει. Αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η θέση μας λοιπόν, και αυτό και τελειώνω, είναι κλείνουμε το δρόμο και παίρνουμε αποφάσεις για άμεσο άνοιγμά του. Αυτό που κάναμε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.